οικονομία και Κυπριακών και έχουμε επικεντρωθεί σε κουτσομπολιών. Ο κόσμος της Κύπρου περιμένει να ακούσει απαντήσεις σε δύο κέρια ερωτήματα. Πώς αντιμετωπίζουμε την μεγάλη οικονομική κρίση στην οποία έχουμε οδηγηθεί και πώς χρειάζουμε μια σύγχρονη πορεία αντιμετώπισης του εθνικού θέματος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κόσμος περιμένει να ακούσει προτάσεις, θέσεις και αντί αυτού ακούμε αντιθέσεις και αντιπαράθεση η οποία στηρίζεται και σε κουτσομπολιών. Ποιος είπε, ποιος ερμήνευσε. Δεν είναι αυτός τρόπος για να γίνεται ένας σύγχρονος, γνήσιος πολιτικός διάλογος. Άρα όλη αυτή η κατάσταση απομακρύνει τους πολίτες ακόμη περισσότερα από τους πολιτικούς. Βεβαίως αντιλαμβανόμαστε ότι έναν 8% των πολιτών σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο εμπιστεύονται τα πολιτικά κόμματα. Ο πολίτης περιμένει με αγωνία να ακούσει δύο κέρια ερωτήματα. Οικονομία και το Κυπριακό. Ποιες είναι οι προτάσεις. Περιμένει να ακούσει με σαφήνεια τους υποψηφίους που αναφερθήκατε σε προεδρικές εκλογές, σαφείς τοποθετήσεις, ποιες είναι οι απόψεις τους σε αυτά τα δύο κέρια ερωτήματα, για να μπορέσουν και άλλοι υποψήφοι να τοποθετηθούν πάνω στις απόψεις των συνυποψηφίων τους. Μάλιστα. Δεν μπορεί να γίνεται ο διάλογος με αντίθεση ή να ερμηνεύει τις θέσεις κάποιου ή να στηρίζεται σε κουτσομπολιών. Ακούμε τι είπε ένας ξένος βουλευτής σε ένα ξένο δημοσιογράφο, πώς το ερμήνευσε. Χρειάζεται και μεγάλη προσοχή από τους πολιτικούς οι δηλώσεις τους να βεβαιώνονται ότι θα δημοσιευθούν όπως ακριβώς τις έχουν μεταφέρει. Πώς μπορούν τώρα οι πολιτικοί να πείσουν τους πολίτες να τους ψηφίσουν, να μην τους ψηφίσουν ή να τους υποστηρίξουν ή όχι. Πώς μπορούν να τους καλέσουν στην κάλπη τον επόμενο Φεβρουάριο με όλα αυτά που βλέπουν και αντιλαμβάνεστε τι θα ζήσουμε όσο κοντεύουν οι προεδρικές εκλογές. Προβλέπεται μια πολύ δύσκολη προεκλογική περίοδος και δύσκολη για την κυπριακή κοινωνία, η οποία θα βρίσκεται με αυτούς τους αντιπαραθέσεις, όχι μπροστά από σαφείς επιλογές να χαράξει πορεία μπλεύσης. Πώς φέρνουμε τους πολίτες μπροστά, κοντά. Η απάντηση είναι μια κέρια λέξη, εμπιστοσύνη. Πρέπει να αναχτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει πολύ εύκολα. Αυτό γίνεται όταν υπάρχουν σαφείς τοποθετήσεις, καθαρές τοποθετήσεις, για να μπορεί ο πολίτης να επιλέξει. Αυτό χρειάζεται ένα διαφορετικό είδος πολιτικού λόγου. Γιατί δεν λαμβάνουν αυτά τα μηνύματα, θεωρείται, οι πολιτικοί. Γιατί επιμένουν σε αυτές τις αντιπαραθέσεις χωρίς ουσία. Πιστεύω ότι βολεύει στη συσπήρωση των οπαδών. Το ανησυχητικό είναι ότι η ομάδα των οπαδών συνεχώς μικραίνει. Το να προσπαθείς να έχεις 90% των πολιτών που ενδιαφέρονται και να τους συσπηρώσεις, η κοινωνία πηγαίνει μπροστά. Όταν έχεις 8% των πολιτών που ενδιαφέρονται, προσπαθείς να τους συσπηρώσεις, αποξενώνεις το επόμενο 92%. Αυτό είναι συνταγή για μια κοινωνία να οδηγηθεί σε αδιέξοδα. Και τα αδιέξοδα που βλέπουμε και στους δύο τομείς. Η οικονομία μας είναι σε μια οριακή κατάσταση. Βλέπουμε μια άρνηση των πραγματικότητων και μια παράλυση. Ενώ το Κυπριακό δεν έχουμε ακόμη ξεκαθαρίσει σύγχρονες ιδέες επίλυσης αυτού του δύσκολου προβλήματος μέσα στη νέα πραγματικότητα που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Να δούμε τι άλλο θα ζήσουμε και τι άλλο θα δούμε μέχρι.